Φίλοι και φίλοι του ενός.gr, καλησπέρα σας. Είναι 3η, 21 Φεβρουαρίου του 2023. Είμαστε ομάδες Βουλγάρης και αυτό είναι το σχολείο της ημέρα. ημέρας. Για μία ακόμα μέρα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα όσα αποκρύβει από την πραγματικότητα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και δει τα, τα μιμιέτα, τα οποία ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του. Ε, τα οποία πλέον έχουν και, και έναν ιδιαίτερο σύμμαχο, τα ΜΜΕ, αυτά τα οποία πρόσκυνται στην ομάδα του του Πειραιά. Είναι πάρα πολύ ωραία η, η ατμόσφαιρα. Σήμερα, μάλιστα, σε ΜΜΕ που πρόσκυνται στον Παναθηναϊκό, Ακούμα από το, ακούγαμε από το πρωί το πόσο ωραίο είναι το πρωτάθλημα, το πόσο συναρπαστικό είναι, ότι είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες διεκδικούν. Μόλις έκανε η ΑΕΚ την Ήτα με τον τρόπο που την έκανε στην, στην Τούμπα, έγινε πάλι συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Όσο η ΑΕΚ ήταν στην, στην κορυφή, αυτό το διάστημα που έμεινε πρώτη και υπήρχαν και όλα τα, τα υπόλοιπα, είχαμε βιώσει ε, όλα τα καλά. Παίρνοντα ε, την ευκαιρία, έχοντα μάλλον την ευκαιρία να διαβάσω σήμερα όλα όσα διαδραματίστηκαν, το μόνο που έχω να πω είναι το εξή. Ε, στο σπίτι του κρεμασμένου, λένε, δεν μιλάνε για σκηνή. Το να κάνουν λοιπόν υποδείξει περί ηθικής η πλέον ανήθικη, όλης αυτή της ιστορίας και ειδικά την τελευταία πενταετία, δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Όταν μιλάμε για έναν οργανισμό σαν τον οργανισμό της ομάδας της ε, Τούμπας, η οποία έχει κάνει μέχρι και ένσταση για συμμετοχή του Θωμά Μαύρου σε φιλικό παιχνίδι με την Άχεν, όταν μιλάμε για την ομάδα που με την τωρινή της ιδιοκτησία έκανε ένσταση για να προκριθεί στα χαρτιά εις βάρος της MetaList. όταν μιλάμε για την ομάδα η οποία με την τωρινή της ιδιοκτησία πήρε το μάτς στη Λεωφόρο με ένα φιλέκο μοτηρίου στα χαρτιά και όταν μιλάμε για την ομάδα με τους ίδιους ακριβώς πρωταγωνιστές οι οποίοι υπήρχαν και το 2018 στο μάτς της Τούμπας όπου μετά τα όσα έγιναν μετά της, την ακύρωση του γκολ, τον ντου του Μίχελ, την είσοδο του σαβιδι με το όπλο, το οποίο δεν ήταν φως δόσοπ, ήτανε ήταν πραγματικά στην, ε, στα πλευρά του. Ε, το κυνήγι του Κωμίνη από τον ε, σαβίδη μέσα στα αποδυτήρια και την ένσταση που κατέθεσε ο Πάοκ έχουν λοιπόν όλοι αυτοί, το θράσος, να γυρίσουν και να πούνε την ΑΕΚ Χάρτινη, αυτή η οποία είναι η Λακάζαντε Παππέλ του Χαρτιού. Λοιπόν, Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο οργανισμός έπεφτε στα γόνατα και παρακαλούσε την ΑΕΚ στην ιστορία τότε με το, με το 1-3 με τον Κετσπάγια για να μην τους καταδικάσει. Έπεφτε στα πόδια της ΑΕΚ στην ιστορία με το ΣΑΧΑ για να μην τους καταδικάσει ήταν αυτός ο οργανισμός που στο Βόλο έκλεψε το κύπελο, ο ίδιος οργανισμός. Είναι ο ίδιος οργανισμός ο οποίος, για παράδειγμα, στο χέρι του Βιεϊρίνη στη Λαμία δεν βγήκε να ζητήσει ένα συγγνώμη. Είναι ο ίδιος οργανισμός ο οποίος το 18 έχει πάρει αυτό το πέναλτι που έχει πάρει με τον Μπρίγιοβιτς στην Τρίπολη. Έχει προηγηθεί στα Γιάννενα με τον Μπέλκα με Goal of side και μιλάνε για κλεμμένο. Σε μία χρονιά όπου έχουν γίνει τα όρια των οργείων υπέρ τους. Και δεν μιλάω για όλα όσα ακολούθησαν του μάτς με τον, Ολυμπιακό το οποίο δεν έγινε. Έχουν λοιπόν το θράσος να μιλάνε για ηθική αυτοί που είχαν σηκώσει πανό για κάθε καροτίδα και μια φωτοβολίδα. Έχουν το θράσος να μιλάνε για ηθική αυτοί που σηκώσαν πανώ υπέρ των αδερφών που δολοφόνησαν τον Άλκη και έχουν το θράσος να μιλάνε για ηθική, αυτοί που έβαλαν στα κάγκελα της Τούμπας τη φανέλα του Γέλοβατς, ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή για να κάνουν τι, για να την κάψουν. Συγγνώμη, αλλά μαθήματα ηθικής από αυτούς, η ΑΕΚ και ο οργανισμός και η οπαδοί της ΑΕΚ, δεν πρόκειται να δεχτούν ποτέ.